Είμαστε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τη δίωξη στη διοίκηση του Ολυμπιακού με αφορμή την δολοφονική ενέργεια στο Γιώργο Λιγκερίδη. Ένα χρόνο πριν, ένας αστυνομικός, ο Γιώργος Λιγκερίδης, με το ονοματεπώνυμο του άνθρωπος, πήγε να κάνει τη δουλειά του. Η δουλειά του πια ήταν να περιφρουρήσει μια αθλητική εκδήλωση. Μέσα από ένα γήπεδο βγήκαν οπαδοί του Ολυμπιακού, και μέσα από αυτούς τους 167 που συνέλαβε η ελληνική αστυνομία, είναι πραγματικά πρωτόγνωρο το γεγονός. Συνήθως λέμε για τους αστυνομικούς, έλα μωρέ, μπροστά τους πέφτουν οι Μολότοφ και δεν κάνουν τίποτα. Εκείνο το βράδυ όμως συνέλαβαν 167 οπαδούς που βγήκαν μέσα από το γήπεδο. Οι οποίοι μέσα από αυτούς τους οπαδούς είχε φύγει μία φωτοβολίδα, σφινώθηκε στο γόνατο αυτού του αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, και αυτός άνθρωπος βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Δεν βρήκε να πεις ότι υπήρξε μια δολοφονία, ακαριέως θάνατος, είναι ένα θέμα. Αλλά το ότι αυτό το παιδί, αυτός ο νέος άντρας, μαρτύρησε. Ναι, ναι, πέθανε μαρτυρικά. Λοιπόν, ο ανακριτής έκανε τη δουλειά του. Επειδή ακούω τώρα ότι πίσω λέει από αυτό υπάρχει, λέει, πολιτική δίωξη. Τι να έκανε ο ανακριτής? Έχει ένα υλικό από 167 ανθρώπους. Οι οποίοι 167 άνθρωποι καταθέτουν διάφορα πράγματα, γιατί η κατηγορία που τους απευθύνει η ποινική δίωξη, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Σύλλογο του Ολυμπιακού μαζί και τον Δήμαρχο Πειραιά, είναι για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης, υποστήριξη και υποκίνηση αθλητικής βίας. Ο ανακριτής λοιπόν έχει ένα υλικό. Δεν καταλαβαίνω το πολιτική δίωξη που πάει. Δηλαδή να το κλείσει ο ανακριτής, να τα πετάξει. Άλλωστε... η αστυνομία απλώς να πει, εντάξει, μπορεί να τους πιάσαμε τώρα. Oh, και την άλλη Κυριακή θα είναι στο γήπεδο να τους αφήσουμε. Άλλωστε θυμάμαι πολύ και καλά. Και να κλείσουμε το θέμα. Δηλαδή αυτό σημαίνει πολιτική. Ψάχνω πραγματικά, το λέω τρίτη φορά, να καταλάβω να δω τι είναι η πολιτική υποκίνηση. Να μην έχουμε δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Να μην έχουμε αστυνομία και οι εγκληματικές συμμορίες να δρουν. Και άλλωστε εκείνη την περίοδο θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά να φωνάζουμε και να λέμε, όλοι όμως, αυτό αφορούσε τους πάντες που παρακολουθούσαμε όλα όσα συνέβησαν, να κινηθεί η δικαιοσύνη όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήδη έχει περάσει αρκετός χρόνος, έχει περάσει ένας χρόνος από αυτή την ιστορία και έχουμε τώρα αυτές τις συμπληρωματικές 167 ανθρώπους. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ θα έλεγα το εξής, επειδή για όσοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει πολιτική δίωξη, γιατί δεν δίνουν ένα κατηγορητήριο να το διαβάσουμε? Να δούμε τι δουλειά έκανε ο ανακριτής. Να τον διαβάσουμε, να δούμε ο ανακριτής πώς πηγαίνει στον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Πώς πάει στους αντιπροέδρους. Να διαβάσουμε το κατηγορητήριο. Κατηγορητήριο, να δούμε τι έκανε. Το έβγαλε από το μυαλό του ο ανακριτής και είπε, α, επειδή ήταν Ολυμπιακή αλλά μέσα. Αυτό δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Όχι, όχι, να το διαβάσουμε, να τα δούμε. Δημοκρατία έχουμε. Γι' αυτό σε λίγο θα σας έχουμε και άλλο ρεπορτάζ για το θέμα και συνδέσεις με τα δικαστήρια για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άννα Κανδύλη είναι εδώ κοντά μας για να δούμε μια υπόθεση πολύ σοβαρή, Άννα, η οποία έχει απασχολήσει και την κοινή γνώμη και όλους μας. Αναφερόμαστε στη δολοφονική επίθεση στο Γιώργο Λιγκερίδη. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα νέο δεδομένο, τη δίωξη στη διοίκηση του Ολυμπιακού, και έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Έχουμε λοιπόν δίωξη σε 5 μέλη της διοίκησης, τον πρόεδρο και σε αντιπροέδρους. Είναι μια δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για υποκίνηση σε αξιόπινες πράξεις στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου και υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης, και τα δύο στην πλημεληματική τους μορφή, και οι 5 καλούνται την ερχόμενη Τρίτη. Προφανώς θα πάρουν προθεσμία, γιατί πρέπει να πάρουν κατηγορητήριο και τα στοιχεία της οικογραφίας, της ογκοδέστατης οικογραφίας που έχει σχηματιστεί. Και μιλάμε για μία κλίση, για μία δίωξη που έρχεται περίπου 7 μήνες αφότου έχει ξεκινήσει ο ανακριτής και έχει πάρει και τις απολογίες και τα στοιχεία, συμπληρωματικές απολογίες και τα στοιχεία που είχαν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας. Αναλύθηκαν και όλα αυτά. Έρχεται τώρα λοιπόν αυτή η κλίση στα 5 μέλη της διοίκησης. Και όπως είπες Μαρία, έχουμε αντίδραση. Έχουμε αντίδραση και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το πλημέλημα τι σημαίνει στην πράξη, Άννα, για να το εξηγήσουμε? Το πλημέλημα σημαίνει χαμηλή ποινή, χαμηλότερη ποινή από ότι το κακούργημα. Μέχρι μιλάμε για ένα πλαίσιο ποινής 2-5, από 2 έως 5. Από 2 έως 5 χρόνια. Βεβαίως πρέπει εδώ να επενθυμίσω ότι έχουμε αλλαγές στον κώδικα, όπου πια ποινές και πλημαληματικού χαρακτήρα άνω των 2 ετών, απλώς το υπενθυμίζω, μπορούν να εκτιθούν.
Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση, γιατί έχει δρόμο, έτσι. Θα δώσουν εξηγήσεις, να δούμε τι εξηγήσεις θα δώσουν και πώς θα τις κρίνουν. Έως εδώ. Γιατί πλημέλημα και όχι κακούργημα όταν πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με 167 ανθρώπους οι οποίοι συνελήφθησαν και οι οποίοι έχουν δώσει κατάθεση. Γιατί κοίταξε να δεις, η εγκληματική οργάνωση στο ποινικό κώδικα έχει διάφορα άρθρα. Υπάρχει ένα άρθρο που λέει για την υποστήριξη, το αντιμετωπίζει πιο μαλακά ποινικά ως πλημέλημα και αυτό έχει αποδοθεί. Δεν είναι η εγκληματική οργάνωση σε όλες τις μορφές της κακουργηματική. Εν προκειμένου, έτσι έκρινε ο ανακριτής. Και αυτή την κατηγορία ζήτησε να αποδοθεί. Για πες μας για τις αντιδράσεις τώρα. Έχουμε λοιπόν, έχουμε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου γίνεται λόγος για σκευωρία και μεθόδευση με πολιτικά χαρακτηριστικά. Και έχουμε βέβαια και αντίδραση από τον κύριο Μόραλη, γιατί ο κύριος Μόραλης, ο δήμαρχος Πειραιά, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού, είναι θυμοτυπικά και το σημειώνει κιόλας στην ανακοίνωσή του, ο εκάστοτε δήμαρχος Πειραιά, ότι καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία τώρα του ζητούν να δώσει εξηγήσεις. Υπάρχει υπαλληλική σχέση συλληφθέντων με τον Δήμο Πειραιά? Εγώ δεν λέω αν ξέρει ή όχι ο Δήμαρχος, δεν μπαίνω δηλαδή στην ουσία. Να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον Δήμο. Ναι, απλώς στα στοιχεία, δηλαδή ο ανακριτής για να κάνει, για να ασκήσει ποινική δίωξη. Υπήρχαν από την αρχή αυτά. Φαντάζομαι υπάρχει κάποια στοιχεία. Έτσι. Υπήρχαν από την αρχή αυτά, το διαβιβαστικό ακόμα που έστειλε η ασφάλεια στον ανακριτή, ότι κάποια άτομα ήταν υπάλληλοι στον Δήμο Πειραιά και ήταν τέλος πάντων και στους οργανωμένους. Που εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρει ο νικεντέο δήμαρχος τι γίνεται ή ότι τέλος πάντων ήξερε ότι αυτοί μπορεί να προκαλέσουν αξιόπινες πράξεις. Υπάρχει αυτή η σύνδεση και υπάρχει και στο διαβιβαστικό, ακόμα από το διαβιβαστικό, που έλεγε σε κάποιο σημείο του ότι ενδεχομένως η ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της οποίας είχαμε και τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη τον Δεκέμβριο του 2022, ενδεχομένως να είχαν κάλυψη από πιο πάνω, με δεδομένο ότι τέλος πάντων μπορούσαν να κινούνται άνετα στα γήπεδα, μπορούσαν να δίνουν προσκλήσεις, να δίνουν εισιτήρια δωρεάν στους μικρούς για να τους ελέγχουν. Ναι, είναι διαφορετικό πάντως να το υποθέτει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει μια σύνδεση και διαφορετικό η δικαιοσύνη πια να ασκεί διώξεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένο λόγο. Εδώ προφανώς. Τώρα είμαστε σε επόμενη φάση. Βεβαίως, θα σου πω. Προφανώς. Γιατί τότε είχαν ακουστεί πάρα πολλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο ανακριτής κάπου συσχέτισε τα στοιχεία, κάποια στοιχεία τα οποία έστειλε στον εισαγγελέα, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του τα μελετά αυτά τα στοιχεία για να ασκήσει τη δίωξη. Σας θυμίζω ότι σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, βλέπε μάτι, ο εισαγγελέας συμφώνησε με τον ανακριτή, εμπροκειμένου βλέπουμε να υπάρχει μια συμφωνία. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν δικηγόροι στην υπόθεση, συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι λένε, μα ποια στοιχεία, δεν έχει πει κανένα στοιχείο καινούριο, τουλάχιστον και τον τελευταίο, όλο αυτό το διάστημα μάλλον, που εξετάζονται μάρτυρες, που έχει μπει το βιντεοληπτικό υλικό, όπως είπα, που έχουν δοθεί συμπληρωματικές απολογίες. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, θα δούμε και τι εξηγήσεις θα δώσουν και οι πέντε και... Πάντως το πολιτική δίωξη σημαίνει δηλαδή η θέση ότι αυτό όλο είναι πολιτικά δίωξη, χαρακτηριστικά. Με πολιτικά, ναι, πολιτικά χαρακτηριστικά σημαίνει ότι ο ανακριτής όταν έχει ένα υλικό τι το κάνει δηλαδή. Κοίταξε Άρη, αυτό προφανώς... Συλλήφθησαν 170 άνθρωποι. Έχουμε για πρώτη φορά τέτοια δράση ελληνικής αστυνομίας. Συνήθως λέμε ότι πετάχουν την Μολότοφ, θα την πιάνετε κανείς. Να λοιπόν που πιάσανε 170 άνθρωπους. Δώσανε κατάθεση όλοι αυτοί. Ότι αυτοί από το κατάθεση σήμερα θα πάνε να απολογηθούν ως κατηγορούμενοι. Έχουν απολογηθεί αυτοί. Έχουν απολογηθεί τώρα όμως, έχουν να αντιμετωπίσουν κατηγορία. Θα πάνε... Αυτοί οι 160 και πλέον που λες της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απολογηθεί και έχουν απολογηθεί και συμπληρωματικά. Αυτοί είναι και κακουργηματικής μορφής αδικήματα, έτσι μην το πλέκουμε. Τώρα βεβαίως, μετά από αυτή την έρευνα που έκανε ο ανακριτής, αυτούς τους 7 και πλέον μήνες, έκρινε ότι πρέπει να προχωρήσει και εκεί. Και επειδή λέμε ότι αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού ότι έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, υποθέτω ότι συνδέεται ενδεχομένως και με την συνέντευξη την πρόσφατη του κυρίου Σαμαρά, όπου τέλος πάντων προκάλεσε και την διαγραφή του. Και εδώ θέλω να σας πω ότι πηγές της δικαιοσύνης... Πάντως, ένα άλλο πράγμα η δικαιοσύνη.
Ας τα ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμη φορά. Θα σας και πω, άλλο πράγμα το πολιτικό σκηνικό. Θα σας πω ότι λένε πηγές από δικαστικές πηγές ότι μια δίωξη δεν ασκείται από τη μια μέρα στην άλλη, ότι αυτά τα στοιχεία εστάλησαν από τον ανακριτή και χρειάστηκε βέβαια και κάποιος χρόνος για να μελετηθούν από τον εισαγγελέα. Και θα μπορούσε να δοθεί και ένα κατηγορητήριο στη δημοσιότητα να δούμε και τι λέει ο ανακριτής. Και το πώς φτάνει στα πέντε από αυτά πρόσωπα. Να διαβάσουν δηλαδή τι του κατέθεσαν. Εντάξει, και η ανάκριση είναι μυστική όπως γνωρίζεις. Βέβαια πολλές φορές, ναι, βλέπουν. Ευχαριστώ, Μάνα. Λοιπόν, να σου κάνω μια...